Μου να μιλήσει κανένας για αγώνες. Κανένας για αγώνες σε όλους αυτούς που έχω δώσει αυτά τα χρόνια. 50.000 ευρώ μου ζητάνε αύριο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. 50.000 ευρώ μας ζητάνε από τα δικαστήρια. Θα είμαι αύριο το πρωί, 9 το πρωί, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, επειδή ένα μοναστήρι των παλαιοημερολογητών μου κάνει αγωγή, επειδή δημοσιεύσαμε επιστολή ενός πιστού στον αρχιεπίσκοπό τους, η οποία μέσα δεν εμπεριέχει κρίσεις, δεν εμπεριέχει τίποτα συκοφαντικό, παρά μόνο κάποια γεγονότα όπως τα καταλαβαίνει ο θεολόγος αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μου την απέστειλε. Και γι' αυτό βγαίνουν κάποιοι για να δείτε πόσο παραδόπιστοι είναι και πόσο λειτουργούν με το συμφέρον και όχι με την πνευματικότητα και με την ορθοδοξία και μου ζητάνε εμένα 50.000 ευρώ αύριο στον Πειραιά. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι. Το πώς διωκόμεθα. Και μας λένε κάποιοι δεν αγωνίζεστε, λέει, στην Εκκλησία. Πώς δεν αγωνιζόμαστε? Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κληθεί ανά τα χρόνια να αντιμετωπίσουμε με ορθόδοξο φρόνημα και ορθόδοξο πνεύμα? Αυτά, και τώρα σχολιόμαστε με το πώς να αντικρούσουμε αυτούς τους αβάσιμους χαρακτηρισμούς, δίχως βεβαίως να επιτεθούμε, γιατί εγώ σέβομαι είτε τον παλαιοημερολογήτη είτε τον ημερολογήτη. Δεν πρόκειται εγώ να πάω εναντίον ενός μοναχού, ούτε να κάνω ποτέ μηνύσεις, ούτε αγωγές, παρότι είμαι νομικός. Αυτά απλά για να μαθαίνουμε και να καταγράφει η ιστορία. Όλοι κρινόμαστε με το μέγεθός μας και με το ύψος μας. Και θα μας κρίνει η ιστορία και ο Θεός. Να είστε καλά.